Χορηγός επικοινωνίας Αχελαίος FM. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Σελιμά, τον συντονιστή του φορέα διαχείρισης λιμοθάνασης Μεσολογγίου. Καλημέρα κύριε Σελιμά. Καλημέρα κύριε Συμψερή, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Τι κάνουμε καλά. Να ξεκινήσουμε, να πούμε εντάχει λίγο το story με δύο κουβέντες, όπως το ξέρετε εσείς καλύτερα, να το περιγράψουμε στον κόσμο. Έχει ενημερωθεί, είδα το έκαναν ερωτήσεις και παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αγρίνιο, αφορά την Λίμνη Τριχονίδα, μπάζα τα έλεγα πριν, αλλά θέλετε να μας πείτε λίγο την ιστορία, τι ακριβώς διαπίστωσε ο φορέας σας. Ναι, φυσικά. Σε περιπολία του Τμήματος Διαχείρισης και Προστασίας στη Λίμνη Τριχονίδα στις 17 Νοεμβρίου 2020, παρατηρήθηκε η επιχωμάτωση της παραλίμνιας περιοχής στη θέση που εκβάλλει ο χήμαρος Λιγόρεμα στην περιοχή της Κάτω Τραγάνας. Mm-hmm. Κατά μήκος του χυμάρου παρατηρήθηκε κοπή δέντρων καθώς και καλαμιώνων, ενώ στην περιοχή της επιχωμάτωσης έχει μετατραπεί σε χώρο ανεξάρτητη διάρκεια απορριμμάτων. Mm-hmm. Γύρω περιοχές αποτελούνται από ελαιοκαλλιέργειες, ενώ στη βόρεια περιοχή του ρέματος εντοπίζονται οικισμοί. Mm-hmm. Σας ενημερώνουμε ότι τόσο ο χήμαρος όσο και η περιοχή επιχωμάτωσης βρίσκονται εντός του δικτύου Natura 2000, mm-hmm. με βάση την οδηγία 9243, mm-hmm. και υπάρχει παρουσία οικοτόπων των τύπων 72α0 καλαμιώνες, 3150 ευτροφικές θρησκείες λίμνες με βλάστηση τύπου μακροποτάμιων και υδροχαρίτεων, καθώς και εκτεδέστερα 20 υγρά μεσογειακά λιβάδια με υψηλές πόες, mm-hmm. εφόσον η λίμνη Τριχονίδα είναι χαρακτηρισμένη σαν ζώνη ειδικής προστασίας. Ναι, επειδή αυτά είναι και στη δικιά σας τη γλώσσα την πιο εξειδικευμένη, μερικοί δεν τα παρακολουθούν ιδιαίτερα, να πούμε δηλαδή εν ολίγης ότι έχει σημαντική ζωή ο υγροβιότοπος τριγύρω, έχει πολλά είδη και φυτικά και ζωικά τέλος πάντων τα οποία έχουν σημασία. Εγώ να κάνω μια ερώτηση, αυτό είναι το σημείο που καταλήγει το γνωστό ρέμα που έπνιξε την Κάτω Τραγάνα πριν από ένα διάστημα? Ναι, δεν ξέρω, έχει μια πλημμύρα εκεί πέρα πάρα πολύ σοβαρή. Εκεί καταλήγει, είναι αυτό το σημείο ακριβώς? Είναι στην περιοχή της Κάτω Τραγάνας, είναι ο χήμαρος Λιγόρεμα. Mm-hmm. Στην περιοχή αυτή παρατηρήσαμε όλα αυτά που σας ανέφερα πριν. Mm-hmm. Το σημαντικό δεν είναι ότι είναι απλά η ζωή η άγρια σημαντική, mm-hmm. υπάρχει βλάστηση. Είναι θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας, mm-hmm. από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Περιοχές Natura, οι οποίες αυτή τη στιγμή γίνονται ειδική περιβαλλοντική μελέτη για να χαρακτηριστούν τα επόμενα χρόνια και ως εθνικό πάρκο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε περιοχή, mm-hmm. αλλά για την καρδιά της Αιτωλίας, τη Λίμνη Τριχονίδα, που όλοι τη θαυμάζουμε, τη φωτογραφίζουμε και την επισκεφτόμαστε. Mm-hmm. Και μάλιστα όταν αυτή η περιοχή υπάρχει σχεδιασμός να αξιοποιηθεί οικοτουριστικά, τέτοιες ενέργειες είναι για την πλευρά του φορέα απαράδεκτες. Mm-hmm. Ο φορέας είναι επιστημονικός οργανισμός, δεν μπαίνει σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, όμως mm-hmm. οφείλουμε να τηρούμε το Σύνταγμα της χώρας, το άρθρο 25 για το περιβάλλον, την ελληνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε γίνεται που δεν τηρεί την νομοθεσία αυτή, εμάς μας βρίσκει απέναντί της. Σωστά. Και θα ήθελα να σημειώσω το εξής πράγμα όμως, επειδή από ό,τι γνωρίζω τέθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Αγρινίου το θέμα. Ναι, ναι. Ο φορέας είναι επιστημονικός οργανισμός. Δεν είναι ούτε ερασιτέχνης ούτε ανεύθυνος. Έχει σοβαρές θέσεις στο πλαίσιο αυτών των νόμων που σας είπα πριν. Mm-hmm. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για πολιτική προστασία, γιατί έχω ενημερωθεί πως στην περιοχή υπήρξε παλιότερα έγγραφο κατοίκων της περιοχής σχετικά με πυρκαγιά στο χήμαρο, mm-hmm. Θα πρέπει να βρισκόμαστε σε μια συνεννόηση και με τις δημοτικές αρχές και με την περιφερειακή αρχή. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποια στιγμή κάηκαν 5 ελιές, θα πρέπει να ξεριζώσουμε όλο αυτό τον οικότοπο και να προσβάλλουμε τόσο βάρος στο περιβάλλον σε μια περιοχή που υπάρχει το σπάνιο είδος της βίδρας Λούτρα-Λούτρα. Mm-hmm. Υπάρχουν σημαντικοί οικότοποι που σας ανάφερα πριν. Και τέλος πάντων θα πρέπει να αφήξουμε τη λίμνη οικοτουριστικά και με σεβασμό στη φύση και στο περιβάλλον. Mm-hmm. Και όχι να λειτουργούμε στη λογική πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, πονάει χέρι, κόψει χέρι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σύνθεση πάντα της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτικής προστασίας, διότι η ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών είναι υψηλά στις προτεραιότητες κάθε αρχής. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σελιμά, έχετε κάνει διαπίστωση αυτά τα μπάζα? Νομίζω ότι υπάρχει μια αναφορά ότι έχουν συγκεκριμένη προέλευση, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι. Ότι είναι αποτέλεσμα κάποιου έργου, συνδέονται με κάποιο έργο της περιφέρειας ή κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, προφανώς στην περιοχή, αν την επισκεφτείτε, θα καταλάβετε ότι μιλάμε για αντιπλημμυρικό έργο. Mm-hmm. Από ό,τι γνωρίζω, η αντιπλημμυρική προστασία είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Mm-hmm. Ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Από το φορέα δεν πέρασε ποτέ κάποια αίτημα της περιφέρειας για γραμμοδότηση σχετικά mm-hmm. με το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό έργο. Mm-hmm. Δεν ήταν υπόψη μας, απλά το εντοπίσαμε σε περιπολία που έκανε το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης στην ημερομηνία που σας είπα. Mm-hmm. Και οφείλαμε με βάση τον νόμο να κάνουμε τα αντίστοιχα έγγραφα τα οποία έχουμε κάνει.
προς τον Περιφερειάρχη, στον Αντιπεριφερειάρχη, στο Δήμαρχο, γιατί βρίσκεται στη διοικητική, στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αγρινίου. Ωραία. Εσείς, κύριε Σελιμά, ενημερώνετε και αρχές άλλες όπως αστυνομία ή οτιδήποτε άλλο μέσα στη δικαιοδοσία σας ή δεν είναι δικό σας θέμα? Επίσης, θέλω να πω και μια άλλη ερώτηση. Αν θέλετε, ενημερώνεται η Υπουργεία παραπάνω ή πάει μέχρι, ας πούμε, τις τοπικές αρχές η ενημέρωσή σας? Κύριε Συμψηφίδη, θεώρησα ότι διοντολογικά ορθό και θεσμικά ήταν να ενημερώσω τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο. Δεν έχουμε στείλει το έγγραφο ούτε σε αστυνομία, ούτε σε εκτιματική εταιρεία του δημοσίου, ούτε σε κάποια άλλη δημοσιογραφία. Θα μπορούσατε, αυτό ρωτάω. Θα μπορούσατε. Εγώ οφείλω να αναμένω τις απαντήσεις των αρμόδιων εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί δεν γνωρίζω αν αυτό έχει γίνει από την Περιφέρεια, από το Δήμο ή κάποιο άλλο οργανισμό. Σας είπα όμως ότι γνωρίζω νομοθετικά ότι η αντιμιλητική προστασία είναι αρμοδιότητα των περιφερειών. Θα περιμένω τις απαντήσεις τους και εάν δεν υπάρξουν απαντήσεις, τότε υπάρχουν και επιστρεπτές περιβάλλοντος, υπάρχουν και ευρωπαϊκά όργανα, υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, υπάρχουν όμως και άλλες αρχές, όπως ξέρετε, η αστυνομία, η εισαγγελέας. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω και ξέρετε γιατί ρωτάω. Γιατί όπως είπατε πριν, εσείς δεν είστε αρχιτέχνες που κάνετε κάποιες παρατηρήσεις, είστε ένας θεσμός. Ο οποίος είναι ένας επιστημονικός θεσμός. Ναι. Ένας θεσμός της ελληνικής πολιτείας. Τον οποίο το συμβουλεύει η ελληνική πολιτεία, του ζητά να γνωμοδοτήσει και να βοηθήσει να κρίνει αν όλα αυτά είναι συμβατά, αυτά που κάνει με τις περιβαλλοντικές διατάξεις κτλ. Και καλά κάνετε. Το καλό σενάριο τώρα για να επιληθεί αυτό το θέμα, ποιο είναι? Δηλαδή, εσείς αν μπορούσατε να κάνετε ένα καλό σενάριο, ας πούμε, είναι να ασχοληθεί η περιφέρεια και να διαπιστώσει ότι όντως εκεί πέρα γίνει κάποια παραβίαση των διατάξεων και προσβάλλεται το περιβάλλον και μια περιοχή Natura και προφανώς στο μέλλον ίσως και εθνικού πάρκου. Και μετά τι κάνουμε? Ποιος τα παίρνει τα μπάζα και φεύγουν από εκεί, συνεχίζεται το έργο με κάποιους άλλους όρους που θα υπάρξει κάποια καινούργια γνωμοδότηση? Δηλαδή, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Θα σας πω, κύριε Συμψηφίδη. Καταρχάς, το έργο έχει γίνει ήδη. Οπότε το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Καταρχάς, δεν ξανακάνουμε αντιπλημμυρικά έργα τέτοιων διαστάσεων, προσβάλλοντας το περιβάλλον, χωρίς να γνωρίζει ο φορέας διαχείρισης και να βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασμό ενός τέτοιου έργου. Κατά δεύτερον, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Εμείς το έγγραφο όμως που απευθύνεται στους ΟΤΑ, δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, αναφέρουμε πως τα υλικά της εκστραφής, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα προήλθαν από το αντιπλημμυρικό έργο, θα μπορούσαν να διατεθούν σε μονάδες ανάκτησης σύμφωνα με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών. Δηλαδή, υπάρχουν μονάδες ανάκτησης που διαθέτουν οι εργολάβοι των δημόσιων ιδιωτικών έργων τα απόβλητά τους, τα στερεά απορρίμματα σε αυτήν την περίπτωση, τα εξαφόμενα υλικά, σε αυτές τις μονάδες ανάκτησης. Συνήθως είναι παλιά δατομία. Θα σας ενημερώσω ότι το θέμα των απορριμμάτων, ο φορέας έχει ήδη καταγράψει τους χώρους χαρακτήρα της διάρκειας απορριμμάτων στο Εθνικό Πάρκο, έχει κάνει μελέτη χωροθέτησης αραδνών υλικών, ενώ στο σχεδιασμό του έχει ενταγμένο έργο στον ΕΠΡΑ για τον καθαρισμό του Εθνικού Πάρκου με την αποκομιδή των απορριμμάτων που είναι ευθύνη των Δήμων, αλλά βλέποντας την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας των οικολογικών θόκων, πήραμε την πρωτοβουλία να ρέξουμε αυτό το έργο, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω κατά πόσο το έργο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε μια λογική ότι δεν έγινε. Έγινε. Θα μπορούσε όμως τα εξαφόμενα υλικά, οι επιχωματώσεις που είναι περίπου 4 στρέμματα στη Λίμνη Τριχονίδα, να αποσυρθούν και να οδηγηθούν σε μονάδες ανάκτησης μέσω του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και να αξιοποιηθούν, κιόλας σε τελική ανάλυση. Ακριβώς, γιατί η λογική των μονάδων ανάκτησης ποια είναι? Ότι πηγαίνουν εκεί υλικά, εξαφόμενα, μπάζα, οικοδομών κλπ. Και διατίθονται μετά ξανά σε ιδιώτες ή σε δημόσιους φορείς για να γίνουν διάφορα δημόσια έργα. Έτσι πηγαίνουμε και σε αυτό που λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που είναι και προϊσταμένη μας αρχή, στην ανακύκλωση για την κυκλική οικονομία. Αλλά κύριε Θεμψηρή, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για κυκλική οικονομία και για ανακύκλωση, όταν η Τολοκαρανία έχει 60 γήπεδα ποδοσφαίρου επί 2 μέτρα ύψος σε αδρανή υλικά και απορρίμματα? Και αυτά είναι στοιχεία τώρα του εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, σας λέω. Δεν είναι δικά μου στοιχεία. Να ρωτήσω κάτι, είχατε καθόλου επαφές δηλαδή μετά από αυτά, μετά τις ανακοινώσεις σας, μετά την περιπολία και τις διαπιστώσεις και το έγγραφα που στείλατε, σας πήρε κανένας κανένα τηλέφωνο ή είχατε καμία επαφή? Όχι, δεν μας έχει πάρει κανένα τηλέφωνο μέχρι στιγμής, από καμία αρχή. Μάλιστα, αυτό είναι άξιο να το αναφέρουμε έτσι, γιατί είναι ένα ζήτημα, δηλαδή αντιδράσεις και ο χρόνος αντιδράσεων σε αυτές τις περιπτώσεις τα ξέρετε και εσείς, ειδικά όταν είσαι ένας φορέας. Και ξαναλέω, δεν είστε ένας φορέας που έτσι πήγε κάποιος να παρατηρήσει τα πουλιά ή οτιδήποτε άλλο.
Είναι αξιοσημείωτο γιατί καθυστερούν τόσο πολύ. Λοιπόν, σαφές αυτό. Επειδή εκεί στην περιοχή υπάρχουν, όπως είπατε, και άνθρωποι που έχουν τις ελιές τους, επειδή εκεί έγιναν και κάτι καταστροφές πρόσφατα μετά από βροχές, και αυτά πιθανότατα θα ξαναγίνουν. Η δράση η δική σας, ξέρω εγώ, συναντά φιλικό περιβάλλον, κύριε Σελιμά, αυτό την είχα την απορία πάντοτε από τον κόσμο τριγύρω, ή κάποιοι δυσανασχετούν με την παρουσία σας, ή θεωρούν κάποιοι ότι υπερβάλλεται, έτσι, ας το πούμε στον κόσμο το ξέρει αυτό. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Κύριε Σελιμά, καταρχάς ο φορέας απαιτεί το σεβασμό για την αμοιβαιότητα από κάθε άλλη δημόσια αρχή. Mm-hmm. Ξέρετε, βρισκόμαστε 15 χρόνια εδώ mm-hmm. και με τον πρόεδρό μας, τον κύριο Φώτη Περγαντή, mm-hmm. και απαιτούμε το σεβασμό από τους υπόλοιπους δημόσιους φορείς και τις αρχές. Mm-hmm. Ο φορέας mm-hmm. διαχείρισης είναι θεσμός της ελληνικής πολιτείας, δεν είναι μια κυβερνητική οργάνωση. Mm-hmm. Δεν είναι ένα ερασιτεχνικό σύλλογο που θα θέσει. Να ξεκαθαρίσουμε και αυτό που είναι μια κυβερνητική οργάνωση. Πολλοί νομίζουν ότι είναι αυτό, ξέρετε. Δεν είναι αυτό όμως. Είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Παίρνει επιχορηγήσεις από τα προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος του ΜΠΡΑ, mm-hmm. από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας, mm-hmm. που τελευταία υπέγραψε το τεχνικό μας δελτίο που υποβάλαμε ο κύριος Φαρμάκης, να εκπέρασε ο Περιφερειάρχης μας. Mm-hmm. Παίρνει χρήματα χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ιωνίων Νήσων για διάφορες δράσεις σε χοινάδες στο Ιόνιο Πέλαγος, που είναι περιχέρωμα της φορέα διαχείρισης. Mm-hmm. Και γίνεται πάρα πολύ σοβαρά και μάλιστα με λίγα άτομα. Mm-hmm. Με λίγο προσωπικό. Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπατε για την αντιμετώπιση των πολιτών, mm-hmm. υπάρχουν πολίτες οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Υπάρχουν άλλοι που είναι, θα λέγαμε, πιο αδιάφοροι. Mm-hmm. Όμως, σίγουρα, αν θέλουμε να μετασχηματιστεί τη λογαριασμία σε μια βιώσιμη περιοχή ανάπτυξης, θα πρέπει να στηρίξουμε τέτοιες δράσεις. Mm-hmm. Ο φορέας δεν είναι εναντίον των ανθρώπων. Είναι υπέρ των ανθρώπων, γιατί θέλει τους ανθρώπους μέσα στο περιβάλλον. Είτε είναι κυνηγοί, αλλά με σωστή ρύθμιση του κυνηγιού, ναι. είτε είναι ψαράδες, αλλά με σωστή ρύθμιση αλιείας, είτε είναι αγρότες, με σωστή ρύθμιση όμως των καλλιεργειών, χωρίς πολλά νητρικά και φυτοφάρμακα. Mm-hmm. Θέλουμε τους ανθρώπους μέσα στη φύση, γιατί δεν υπάρχει προστασία της φύσης χωρίς τους ανθρώπους. Όμως αυτή η ισορροπία μεταξύ ανθρώπων και προστασία της φύσης, ο φορέας διαχείρισης έρχεται να την ρυθμίσει. Και σε αυτό απαιτεί να έχει συνεργάτες του και συμμετόχους στη τοπική αυτοδιοίκηση, είτε την πρωτοβάθμια είτε τη δευτεροβάθμια. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Σελιμά, γιατί μιας και σας έχουμε να το ρωτήσω και αυτό, επειδή κατά την προσωπική μου άποψη ανάπτυξη οικοτουρισμού ή έστω ήπια ανάπτυξη, οτιδήποτε που να αφορά στην Τριχονίδα, δεν πρόκειται να έχουμε αν δεν υπάρχει ένας δρόμος που θα την περιδιαβαίνει γύρω-γύρω. Έτσι, αυτή είναι η δική μου άποψη. Για την περίφημη αυτή ιστορία, κάποτε να φτιαχτεί ένας δρόμος που θα μπορείς να κάνεις το γύρο της Τριχονίδας, σας έχει ζητηθεί καθόλου η γνώμη σας, πώς θα γίνει αυτό, τρόπους, έχετε καταθέσει καθόλου προτάσεις, σας ζητήθηκε η συμμετοχή σας, η βοήθεια? Θα σου πω, κύριε Σιμψηρή, στο φορέα διαχείρισης δεν έχει ζητηθεί ποτέ άποψή του για μια περιοχή η οποία είναι στην διοικητική αρμοδιότητα ως περιοχή Natura, και τα επόμενα χρόνια με τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που τρέχουν αυτή την περίοδο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, mm-hmm. την προσταμένη μας αρχή δηλαδή, θα χαρακτηριστεί και εθνικό πάρκο, η περιοχή οικοανάπτυξης θα αποκτήσει ένα είδος χαρακτηρισμού. Mm-hmm. Όμως έχουμε αντιλήσει κατά καιρούς δημοσιεύματα από τον έντυπο τύπο, τον ηλεκτρονικό τύπο, και έχουμε κάνει έγγραφα και μάλιστα στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή, mm-hmm. με την έννοια ότι προκήρυξε μελέτες και διαγωνισμούς για την Τριχονίδα, χωρίς να συμμετάσχει καν ο φορέας διαχείρισης στην επιτροπή που θα ενέκρινε τα παραδοτέ αυτών των διαγωνισμών. Δεν είχαμε καμία τότε απάντηση από την τότε περιφερειακή αρχή. Όμως ο ρόλος του φορέα για την Τριχονία είναι καταλυτικός. Και επειδή αναφερθήκατε στον οικοτουρισμό, mm-hmm. θα έλεγα το εξής. Είναι δυνατόν να υπάρξει οικοτουριστική ανάπτυξη στη λίμνη Τριχονίδα ή βιολογική καλλιέργεια χωρίς ο φορέας διαχείρισης να έχει ένα σημαντικό ρόλο επιδραστικό στις διάφορες αποφάσεις της ελληνικής πολιτείας ή της τοπικής ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης? Mm-hmm. Αυτό όχι. Είναι εκτός ουκάνευ. Mm-hmm. Και υπάρχουν παραδείγματα σε όλη τη χώρα που οι φορείς διαχείρισης συνεργάζονται άψογα με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς, τα επιμελητήρια. Mm-hmm. Εδώ στον νομό μας βλέπω μια δυστοκία και δεν είναι κατανοητή αυτή η δυστοκία από το φορέα διαχείρισης. Μάλιστα. Ωραία. Είναι σαφή όλα αυτά. Ήσασταν κατά το πιστικό, κύριε Σελιμά. Θα σας ευχαριστήσουμε. Ό,τι θα χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Νομίζω έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι όποιος έχει λίγο μυαλό να το πω έτσι, καταλαβαίνει ότι το επίκεντρο εδώ της περιοχής έπρεπε να είναι και θα είναι στο μέλλον η Τριχονίδα. Ελπίζω να έχετε το ρόλο που πρέπει και να τα λέμε όταν χρειάζεται. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία εδώ και 2-3 χρόνια με το Σωματείο Διάζωμα και τον πρόεδρο, τον κύριο Μπένο, για μια πολιτιστική και περιβαλλοντική διαδρομή στο νομό της Λογαρανίας. Υπάρχει ευτυχή συγκυρία ο Περιφερειάρχης να έχει χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση της συντήρησης καμιών αρχαίων θεάτρων, και περιμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρξουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες
έτσι ώστε να χρηματοδοτήσουμε και την περιβαλλοντική διαδρομή. Μιας έχουμε κάνει ήδη κάποιες προμελέτες, τι προβλέπουμε σε αυτές τις μελέτες μας, μουσεία σχετικά με τον ενεργητικό τουρισμό, προβλέπουμε παρατηρητήρια πουλιών, προβλέπουμε διαδρομές μέσα στις περιοχές του Εθνικού Πάρκου και των περιοχών Natura. Ξέρω, κύριε Δημητήρη, έρχονται αρκετοί άνθρωποι στο αεροδρόμιο του Ακτίου Πρέβεζας και μόνο ένα 2% έρχεται στο νομό του Γρανιάς. Πρέπει ο νομός του Γρανιάς να παρουσιάσει ένα ολιστικό, συνολικό τουριστικό πακέτο που θα αφορά το περιβάλλον και τον πολιτισμό για να έχουμε τουριστική κίνηση στην περιοχή μας, να αναβαθμιστούν οι θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε νέα εισοδήματα στους ανθρώπους. Αυτό όμως απαιτεί συνεργασία, όχι αντιπαράθεση. Σωστά. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σελιμά, και καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Χορηγός επικοινωνίας Αχελλέος FM.